Ελάτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να πάμε μαζί να δούμε ένα απόσπασμα από μια ημερίδα και πάλι στη Ρόδο με τίτλο «Η ειδική αγωγή και η σχολική ψυχολογία στην αυλή ενός σύγχρονου και καινοτόμου εκπαιδευτικού συστήματος» που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Ρόδου χθες. Πάμε να δούμε. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση. Θεωρώ πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου εκτιμώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα restart στις σχέσεις μας με τα παιδιά αυτά, αλλά τους γονείς τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί θέλω να το πω αυτό. Κάποτε στην Ελλάδα, πιστεύω και στην Κύπρο, ήταν ταμπού αυτό. Ξεπεράστηκε, τα παιδιά αυτά και μετέπειτα άτομα εντάχθηκαν στην κοινωνία. Όμως εκτιμώ και είμαι σίγουρος ότι η επιστήμη πλέον θέλει να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό που λέγεται σχολείο, σχέση με αυτά τα παιδιά και δυνατότητες αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στην κοινωνία και να προσπαθήσουν να ζήσουν επί ίσης όρης μέσα σε αυτήν. Εδώ βέβαια μπαίνει και ο Δήμος, ο οποίος πρέπει να είναι ένας Δήμος ανοιχτός σε αυτούς τους ανθρώπους γενικότερα, είτε αυτό είναι στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής, είτε όμως είναι και στην καθημερινότητά της. Στην καθημερινότητά τους εννοώ. Είναι για μας μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να βρισκόμαστε εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να ενισχύσουμε ομάδες συνανθρώπων μας, οι οποίοι είτε έχουν λίγο περιθωριοποιηθεί, είτε δεν είναι στην πρώτη γραμμή όπως θα έπρεπε να είναι. Σήμερα λοιπόν η σημερινή μας παρουσία εδώ και η σημερινή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τον Δήμο της Ρόδου έχει αυτή την σημασία για εμάς. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε μία άλλη οπτική σε μερικά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και ανοιχτοί σε τέτοιες προκλήσεις. Είναι σημαντικό ότι μέσα σε όλη αυτή τη διευρυμένη δυσκολία που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πρωτοβουλίες που είναι για το καλό της κοινωνίας και για το καλό των πολιτών. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το εκπαιδευτικό κοινό και όχι μόνο, και το ευρύτερο κοινό, με θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι στη διδασκαλία στις τάξεις τους, αλλά προσφέρουμε και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις γνώσεις του, τις θέσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα της παιδαγωγικής. Στην αυριανή ημερίδα, η δικιά μου εισήγηση έχει να κάνει με το πώς θα μετακινηθούμε ή έχουμε μετακινηθεί από αυτό που ονομαζόταν παραδοσιακά ειδική εκπαίδευση σε αυτό που σήμερα ονομάζεται συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στην προσπάθεια δηλαδή να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και όλα τα παιδιά, να δούμε πώς διδάσκουμε όλους τους μαθητές παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση, να δούμε πώς παιδιά που για διάφορους λόγους περιθωριοποιούνται θα βρούμε τρόπους ώστε να αυξήσουμε τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της διδασκαλίας και επίσης μέσα από την όλη εισήγηση θα προσπαθήσουμε να αναδομήσουμε κάποιους όρους, κάποια στερεότυπα τα οποία για κάποιους λόγους έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία και στους παιδαγωγούς, τα οποία οδηγούν κάποιες φορές σε περιθωριοποίηση ή και στιγματισμό, όταν αποδομώντας αυτά τα στερεότυπα θα φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε συμπεριληπτική εκπαίδευση.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και ειδικότερα το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση έχει μια σημαντική ερευνητική πρακτική παρουσία στον επιστημονικό χώρο της ειδικής αγωγής, η οποία ενισχύεται μέσα από συνέργειες και συνεργασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιήσει πολλά σεμινάρια, συνέδρια, βηματικά εργαστήρια και προφετικές δράσεις, οι οποίες προάγουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η μερίδα που θα υλοποιηθεί αύριο, 1 Φεβρουαρίου 2019, με τίτλο Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία στην αυλή ενός σύγχρονου και καινοτόμου εκπαιδευτικού συστήματος, συνιστά μια τέτοια καλή πρακτική συνεργασίας με δύο σημαντικούς φορείς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους αυτών των φορέων και να επισημάνω ότι μέχρι τώρα, από τη θεματική συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα, το Κοσμήτα της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον κύριο Αγγελίδη, και τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Χατζηδιάκο. Με το Πανεπιστήμιο, ειδικότερα με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συνεργαζόμαστε ως τμήμα του ΠΟΥ του ΔΕ σε πνευματικά σεμινάρια που παρέχονται δωρεάν σε εκπαιδευτικούς. Ενώ με το Δήμο Ρόδου και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχουμε συνοργανώσει ποικίλα σεμινάρια, βηματικά εργαστήρια, τα οποία προάγουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης, υλοποιούμε για δεύτερη χρονιά ένα πρόγραμμα Το Συνδημιουργό, που είναι για το παιδί και την οικογένεια παιδιού που έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΜΕΔΑ λοιπόν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της καλής πρακτικής συνεργασιών και έχει ως στόχο να αναδείξει το σύγχρονο ρόλο της ειδικής αγωγής και της σχολικής ψυχολογίας με θέματα που αγγίζουν το παιδί, την οικογένεια, τον εκπαιδευτικό και τον ειδικό. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε μια επιστημονική συνάντηση και θα χαρούμε πολύ με την παρουσία σας. Και εγώ θα μιλήσω αύριο. Εγώ θα μιλήσω για πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση και τα παιδιά με αναπηρίες ή παιδάκια με διαταραχές. Οπότε, για να μην δώσω όλα τα μυστικά σήμερα, αύριο θα μιλήσουμε βασικά πώς η τεχνολογία, πώς η νευροαπεικόνηση μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση να γίνει καλύτερη, ειδικά την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες ή διαταραχές. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτήν την ημερίδα. Η ημερίδα αυτή απευθύνεται. Η ημερίδα, επαναλαμβάνω, αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φορείς, αλλά και γονείς. Είναι ανοιχτό. Ή για όποιον άλλον ενδιαφέρεται, θα δοθούν βεβαιώσεις και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο αύριο και ώρα 6. Λοιπόν, φίλοι μου, πριν κλείσουμε, να πάμε σε μια πρόσκληση. Σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που θα γίνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στις 5 το απόγευμα, στο ισόγειο του Αναγνωστηρίου Καλύμνου Εμούσε. Το Σωματείο δεν είναι άλλο από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Καλύμνου Άγιος Νικόλαος, γνωστό για το θεάρεστο έργο του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τρία: η έγκριση πεπραγμένων του ΔΣ του 18, έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 18 και προϋπολογισμού του 19, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελικτικής Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε, λέει η ανακοίνωση, στα αξιότιμα μέλη του Σωματείου ότι μπορούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες εφόσον έχουν τακτοποιηθεί ταμιακά. Οι υποψηφιότητες βέβαια ήταν μέχρι σήμερα. Και με την ευκαιρία, λέει, ανακοίνωση της συγκέντρωσης θα γίνει και το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Ας μην λείψει κανείς από την όμορφη αυτή συνάντησή μας. Η παρουσία όλων μας είναι αναγκαία και απολύτως απαραίτητη. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, επίσης να διαβάσουμε και πάλι το δελτίο τύπου που μας το ζητήσατε εσείς, που έχει να κάνει έτσι με την διανομή τροφίμων. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ανακοινώνεται ότι ξεκινά από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 τη λειτουργία του το κοινωνικό παντοπολείο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, παράρτημα Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου και του υπεύθυνου κοινωνικής μέρημνας Περιφερειακού Συμβούλου κ. Καραμαρίτη. Οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση μέσω του Συλλόγου Πολυτέκνων, του Συλλόγου Τριτέκνων και της Ιεράς Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας μπορούν να παραλαμβάνουν τα προϊόντα της ενίσχυσης από την αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Μάμαντος από την ίδια μέρα, από τις 4 του μήνα δηλαδή. Ενώ οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου θα παραλάβουν τα προϊόντα την Τετάρτη 6 του μήνα από το Γραφείο Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, από το επαρχείο μας δηλαδή. Παρακαλούν οι δικαιούχοι πολίτες να προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα. Επίσης, έχουμε και ένα δελτίο τύπου από τον Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο «Όλοι μαζί για τον Εμποριό».
έτος ίδρυσης 2016. Μετά την διεξαγωγή των εκλογών που έλαβαν χώρα κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 27 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού μας, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω. Πρόεδρος Καλόμηρος Πανορμήτης, Αντιπρόεδρος Κατσαούνη Αναστασία, Γραμματέας Πιζάνιας Παναγιώτης, Ταμείας Πασά Ευδοκία, μέλος Αλαχιώτης Αναστάσιος και αναπληρωματικά μέλη η Πιζάνια Ελένη και Πιζάνιας Κώστας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γραμματέας Παναγιώτης Πιζάνιας. Αυτά λοιπόν για σήμερα, καλοί μου φίλοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το βλέπουμε αυτό, το διαπιστώνουμε καθημερινά. Ανοιχτή, θα επαναλάβω για πολλωστή φορά στις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις σας. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα με υγεία και δύναμη, όπως είπα και πριν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.